Αν σας έχουν πει ότι έχετε προδιάθεση για διαβήτη, μην εφησυχάζεστε. Τα άτομα που έχουν προδιάθεση για διαβήτη ή ζαχαράκι, όπως λένε οι μερικοί γιατροί, έχουν 25% αυξημένο κίνδυνο θανάτου, 39% αυξημένο κίνδυνο για καρδιαγγειακά νοσήματα, 25% αυξημένη πιθανότητα καρκίνου, 47% αυξημένη πιθανότητα για άνοια και άλλα προβλήματα της υγείας. Κάντε λίγο υπομονή και θα σας εξηγήσω περισσότερα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να περιγράψουμε την κατάσταση που ο οργανισμός δεν μεταβολίζει ικανοποιητικά το ζάχαρο, αλλά ακόμα δεν έχει εμφανιστεί διαβήτης. Μερικά από τα ονόματα που μπορεί να έχετε ακούσει να την περιγράφουν είναι προδιαβήτης, προδιάθεση για διαβήτη ή προδιάθεση για ζάχαρο, ζαχαράκι ή υπερινσουλινεμία, αυξημένο ζάχαρο, και διαταραχή στο μεταβολισμό τη γλυκόζη ή του ζαχάρου. Όλοι αυτοί οι όροι περιγράφουν ουσιαστικά την ίδια κατάσταση. Μια κατάσταση που συνδέεται με αυξημένη πιθανότητα εμφάνιση διαβήτη. Δεν είναι όμω μόνο αυτό ο κίνδυνο. Γιατί αυτό που περιγράφουμε είναι μια πραγματική πάθηση με πολύ σημαντικέ συνέπειε για την υγεία τώρα, πριν εμφανιστεί ο διαβήτη. Α δούμε αρχικά πώ ορίζεται αυτό. Πώ μπορούμε να ξέρουμε αν έχουμε προδιάθεση για διαβήτη. Προδιάθεση για διαβήτη έχει οποιοδήποτε έχει γλυκόζι, δηλαδή ζάχαρο πάνω από 100. Αν έχετε δει στι εξετάσει αίματο που κάνατε πρόσφατα γλυκόζι ή ζάχαρο πάνω από 100, τότε ανήκετε στο 1 τρίτο των ενηλίκων που πάσχουν από προδιαβήτη. Ακόμα καλύτερο δείκτης είναι η γλυκοζηλιωμένη ημοσφαιρίνη, η οποία δυστυχώ δεν γίνεται όσο συχνά πρέπει. Θεωρώ ότι κάθε φορά που κάνετε εξέταση πρέπει να τη ζητάτε. Αν είναι πάνω από 5,6, δηλαδή 5,7 με 6,4, τότε πάσχεται από προδιαβήτη. Δυστυχώς πολλοί γιατροί δεν εξηγούν στους ασθενεί του ότι πρόκειται για πάθηση και όχι απλά για προδιάθεση. Προδιάθεση σημαίνει ότι υπάρχει πιθανότητα να εμφανίσει κάποιος κάποιος διαβήτη στο μέλλον και αυτό είναι αλήθεια, αλλά στην περίπτωση του προδιαβήτη οι βλάβες και οι επιπλοκές του διαβήτη έχουν ξεκινήσει ήδη. Δεν είναι ανάγκη να περιμένετε να φτάσετε να διαγνωστείτε με διαβήτη για να αρχίσετε να φροντίζετε την υγεία σας. Το σώμα σας ήδη βιώνει τις επιπλοκές της αυξημένης γλυκόζης στο αίμα. Τα άτομα που πάσχουν από προδιαβήτη έχουν 25% αυξημένη πιθανότητα να πεθάνουν σε σχέση με άτομα που δεν έχουν προδιαβήτη. 39% αυξημένη πιθανότητα να εμφανίζουν καρδιαγγειακά προβλήματα, 25% αυξημένη πιθανότητα να εμφανίζουν καρκίνο, και ειδικά καρκίνο του στομάχου, του εντέρου και του παγκρέατος. Έχουν 25% αυξημένη πιθανότητα να εμφανίζουν νεφροπάθεια, 47% αυξημένη πιθανότητα να εμφανίζουν άνοια και αυξημένη πιθανότητα να εμφανίζουν καρδιακή ανεπάρκεια, εγκεφαλικό και καρδιοπάθεια σε σχέση με τα άτομα που δεν έχουν προδιαβήτη. Στην περιγραφή παραθέτω μία από τις εκατοντάδες μελέτες που έχουν δημοσιευθεί για να περιγράψουν τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με προδιαβήτη που δημοσιεύθηκε το 2022. Αν σας ενδιαφέρει το θέμα, αξίζει να ρίξετε μια ματιά. Από την άλλη, αν σας έχουν πει ότι έχετε προδιαβήτη, προδιάθεση για διαβήτη, ζαχαράκι, αυξημένη γλυκόζη, υπερνοσουλνιωμία, αντίσταση στην Ινσουλίνη ή οτιδήποτε σχετικό και θέλετε να κάνετε κάτι για να μην χειροτερέψει η υγεία σας, τότε με χαρά να σας βοηθήσω να το θεραπεύσουμε πριν συνεχίσουν οι βλάβες περαιτέρω. Μπορείτε να καλέσετε στο 210-2628-639 για να σχεδιάσουμε ένα πλάνο θεραπείας του προδιαβήτη. Ένα πλάνο που θα βασίζεται στη σωστή διατροφή, την άσκηση και κάποια συμπληρώματα διατροφής που αξίζει να δοκιμάσετε. Αν φτάσατε μέχρι εδώ, φαίνεται το θέμα του διαβήτη σα ενδιαφέρει, γι' αυτό προτείνω να δείτε το, το βίντεο που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στα δεξιά μου, που εξηγώ ποιε τροφέ μειώνουν την πιθανότητα να εμφανίσετε διαβήτη στο μέλλον. Θυμίζω ότι πατώντα το κουμπί μου αρέσει και κοινοποιώντα το βίντεο, με βοηθάτε πολύ. Σα ευχαριστώ.